Ο γιατρός της Ιωάννας Παλιοσπύρου μίλησε το πρωί της Τετάρτης 9:30 το πρωινό σχετικά με την εξέλιξη της υγείας της ασθενούς του. Η κοπέλα έχει αποδείξει πόσο μαχήτρια είναι, καθώς μπορεί να έχει μακρά πορεία για την αποκατάσταση της υγείας της, αλλά δεν το βάζει κάτω. Και ενώ την είδαμε να βγάζει τη μάσκα και να αθλείται σαν να μην έπαθε ποτέ το ατύχημα, δυστυχώς μια επιπλοκή την οδήγησε ξανά στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τον γιατρό της, έχουν προγραμματιστεί 20 έως 30 χειρουργία για το μέλλον. Αυτή τη φορά, δεν ήταν αισθητική φύσεως η επιπλοκή αλλά πρόκειται για κάτι που δεν πέτυχε στην προηγούμενη επέμβαση. Οι δηλώσεις του γιατρού της Ιωάννας Παλιοσπύρου. Υποβάλλεται σε μια χειρουργική επέμβαση, όχι αισθητικής φύσεως. Παρουσίασε μια επιπλοκή, κατόπιν του προηγούμενου χειρουργείου. Μπαίνει για 11η φορά. Να θυμίσω ότι έχει μακρύ δρόμο και οι επιπλοκές είναι συνήθη φαινόμενα. Ας είναι το τελευταίο επώδυνο χειρουργείο σήμερα. Εύχομαι όλα να πάνε καλά. Το χειρουργείο θα γίνει με την κυρία Καλοφόνου, ανέφερε ο κύριος Αλεξανδρής.